Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι και σήμερα θα διαβάσουμε ένα γράμμα προς τον πρώην τον άρκη Το γράμμα αυτό μου το έστειλε μια νεαρή κοπέλα η οποία κάνει ψυχοθεραπεία. Μου έχει δώσει και λίγες πληροφορίες για το υποβαθρό τη. Είχε μια εξαιρετικά δύσκολη παιδική ηλικία. Έχασε και τους δύο γονείς της μέχρι την ηλικία των 6 ετών και μετά με συγγενείς οι οποίοι δεν είχαν και τον καλύτερο τύπο προσωπικότητας. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρίσκει τον εαυτό της στην ενήλικη ερωτική της ζωή να έλκεται από ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και να μπαίνει σε σχέσεις κακοποίησης μου έστειλε αυτό το γράμμα, το έχει φτιάξει στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας της, είναι εξαιρετικό και χρήσιμο και μου το έστειλε λέγοντας μου ότι θεωρώ και εγώ και οι ψυχολόγος μου ότι αυτό το γράμμα μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλες κοπέλες ή αγόρια που βιώνουν κάτι παρόμοιο και όπως θα δείτε και στη συνέχεια είναι ένα γράμμα ενός ανθρώπου ο οποίος μάχεται, κάνει πνευματικό αγώνα και προσπαθεί συνειδητά να μετατρέψει τις αρνητικές εμπειρίες σε θετικές προοπτικές ενό ανθρώπου ο οποίος μαθαίνει μέσα από τα παθήματα του και προχωρά. Λοιπόν, γράμμα προς τον πρώην τον Άρκησο ή τον Ναρκισιστή. Τι να σου πρωτοπώ. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Δεν γίνεται όμως να μην παραδεχτώ την αλήθεια ότι αυτό ο έρωτας ήταν το κάτι άλλο. Δεν είχα ξανανιώσει έτσι τόσο πάθος και έλξη, αλλά μαζί με αυτό ήρθε και η καταστροφή μου. Εμένα το καμπανάκι που μου χτυπάει αυτή τη στιγμή είναι αυτό της ψυχοπαθολογικής έλξης. Λέει δηλαδή, δεν γίνεται να μην παραδεχθώ την αλήθεια ότι αυτός ο έρωτας ήταν το κάτι άλλο. Δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά έτσι τόσο πάθος και τόση έλξη αλλά μαζί με αυτό, το πάθος και την έλξη, ήρθε και η καταστροφή μου. Μάλλον μπέρδευα το άγχος μου με πεταλούδες. Αυτή η ιστορία με τις πεταλούδες κάνει τεράστια ζημιά. Που πολλά νεαρά κοριτσάκια ακούνε τις διάφορες πόπα φυγήσει για το ότι όταν ερωτεύεσαι έχεις πεταλούδες στο στομάχι ή στο στήθος και αυτό είναι ένδειξη ότι έχεις ερωτευτεί. Όπως πολύ ωραία λέει η φίλη, μπορεί οι πεταλούδες, αυτό που ερμηνεύεται ο έρωτας, να είναι μία αντίδραση του σώματός μας, το gut instinct μας το οποίο φωνάζει πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Στο τέλος όμως, λέει φίλη, το νευρικό μου σύστημα βάρεσε κόκκινο. Πολλοί χωρισμοί και επανασυνδέσεις μέσα σε αυτό τον ένα χρόνο και όλες φυσικά ανούσιες. Τι, σο, τι σοφό αυτό που γράφει η κοπέλα όλες οι επανασυνδέσεις ανούσιες. Φαίνεται πως κάποια μαθήματα, κάποια παλιά μαθήματα που είχα πάρει, τα ξέχασα με το πιο σημαντικό ότι ο άνθρωπος, αν δεν το θέλει ο ίδιος, δεν μπορεί να αλλάξει. Σωστό. Εσύ, ήσου για, όμως ήσου για μένα, όχι απλά ένα άλλο μάθημα, αλλά ολόκληρο σχολείο. Αλλά ποιος φταίει, εγώ που τα έβλεπα και τα προσπερνούσα. Μου είχε δείξει ποιο είσαι από την αρχή, αλλά τόσο ερωτευμένη που ήμουν, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Και εγώ θα προσθέσω τόσο προσκολλημένη που ήμουν, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Τόσο συνεξαρτημένη που ήμουν, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ. Νιώθω ένα τεράστιο κενό. Απογοήτευση, στενοχώρια, μα πάνω απ' όλα αδικία. Ταυτόχρονα όμως Λες και ήταν και ευλογία που ήρθες και μου έβγαλε το χειρότερο μου αυτό ότι έπρεπε να δουλέψω. Ήρθες και μου τα έβγαλε όλα στην επιφάνεια. Το ότι δεν γίνεται να ζητιανεύω για αγάπη ή να βάζω τους άλλους πρώτους για να κερδίσω συμπάθεια, αποδοχή και αγάπη. Είχα ξεχάσει ότι σε αυτούς που ξέρουν μόνο να παίρνουν πρέπει να βάζεις όρια ειδικά σε ένα παρτάκια σαν και σένα. Κάθε φορά που τα βρίσκαμε, τις πρώτες μέρες, κλασικά κάναμε το τέλειο σεξ. Και ήμασταν μέσα στα μέλια. Όσο όμως περνούσε ο καιρός, ξανά έβλεπα ακριβώ τους λόγους για τους οποίους χωρίζαμε. Φυσικά και έκανα και εγώ λάθη. Αυτό όμως δεν αθώνει τον τρελό παρτακισμό, εγωισμό, ζήλια, τσιγκουνιά, ψέμα, τζόγο και άλλα τόσα άσχημα σου χαρακτηριστικά. Ο τζόγο είναι και συνήθεια, είναι και εθισμό. Ζήλευε το σκύλο μου. Κολούσε την άλλη στη δουλειά επίτηδε για να τα βλέπω και να ζηλεύω. Διάβαζε το ημερολόγιο μου. Έλεγε ψέματα και ήσουν αδιάφορο, αλλά ζωνία φουλ. Πώ γίνεται εγώ να ήμουν τόσο ειλικρινή μαζί σου και η ανταλλαγή να ήταν ψέμα. Κάλυπτε το ψέμα σου με άλλο ψέμα. Είπε, θα κόψει τον τζόγο και ξυπνάω χαράματα και σε βλέπω να παίζεις με τα ίδια μου τα μάτια και μου το αρνήθηκες, κατηγορώντας με κιόλας πως είμαι αυταρχική. Το μήνυμα στην άλλη, δύο εβδομάδες πριν τα φτιάξουμε, που τις έγραφες πόσο ερωτευμένος είσαι μαζί της, που ναι, μόνη μου πήρα το κινητό και τα είδα, αλλά όταν στο είπα ότι το έχω δει, είπε ότι λάθος διάβασα και ότι μόνο εμένα θες. Τελικά αλήθεια, με ποιαν ήσουν ερωτευμένος. Με εμένα Είμαι αυτήν όπως τις έγραφες, εγώ θα σου πω με κανέναν. <laughs> Μάλλον όποια βόλευε. Η άλλη όχι και τόσο, έμενε μακριά. Εγώ βόλευα πιο πολύ. Έμενα δίπλα, είχα δικό μου σπίτι και αμάξι και ήμουν φουλ συμπονετική μαζί σου. Η τέλεια τροφοδότηση για τον άρρωστο ναρκισισμό σου που μόνο μια φουλ εξαρτημένη, συνεξαρτημένη θα έλεγα εγώ και ερωτευμένη θα έκανε ό,τι έκανα εγώ. Δεν μπαίνει όμω ρε μάγκα, σπίτι μου και λες στην κολλητή μου ότι όταν κάνουμε παιδιά ότι θα το πουλήσω. Ούτε ζητάς βοήθεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι λέγοντας τον πατέρα σου ότι εγώ πουλάω ένα χωράφι και αν ξέρει κανένα γνωστό που να το θέλει χωρίς να στο έχω ζητήσει εγώ. Μάλιστα, ήθελε να σου πουλήσει και την περιουσία σου να βγάλει έσοδο άνθρωπος. Και όταν σε πιάνω και στο κάνω θέμα λες μια συγγνώμη δεν το γυρνά ότι εγώ έχω το θέμα γιατί σου είχα πει μικρή ότι ο κηδεμόνα μου εκμεταλλεύτηκε περιουσιακά μου στοιχεία και ότι τώρα πιστεύω ότι όλοι θέλουν να με φάνε για να δικαιώσει την ανομαλία που γίνεται στο κούφιο σου μυαλό. Ό,τι και να πω, μπορούσε και χρησιμοποίησε εναντίον μου. Γενικά, άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Τα λόγια σου με τι πράξει σου ήταν η μέρα με τη νύχτα. Οι ιστορίε σου η μια με την άλλη δεν έβγαζαν νόημα. Και εγώ ο Βλάκα κρεμόμουν από αυτά. Ότι όχι, τώρα όντω λέει αλήθεια. Και την επόμενη φορά είπα το ίδιο, και την επόμενη και την επόμενη για έναν ολόκληρο χρόνο. Ωρες ώρες ένιωθα ότι όντω ήθελε να αλλάξει και να γίνει καλό άνθρωπο, όπω έλεγε. Είχε φτιάξει έναν απίστευτο γοητευτικό και χαρισματικό εαυτό με μεγάλη μαεστρία στην πυθό ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Και εγώ δίπλα σου χτυπούσα παλαμάκια και έλεγα ναι, θα αλλάξει το μωρό μου. Αυτή τη φορά θα είμαστε καλά. Κάπου όμως, μέσα σε όλο αυτό, λίγο λίγο κατάλαβα ότι είχε τεράστια θέματα. Γιατί όμως. Μου είχε πει ότι αγάπη πήρε, γιαγιάδες και παππούδες που σε λάτρευαν σε είχαν καλομάθει. Ο μικρός κακομαθημένος ήσουνα που τον πήγαιναν με τον Φραγκάτο τον παππού του στον και στον Κοτσόβολο και του έλεγαν πάρε όσα και ό,τι θες. Που του έμαθαν ότι μπορεί να έχει ό,τι θέλει και όλα και όλοι του ανήκουν. Διαβάζοντας μπόρεσα να καταλάβω ότι εσύ ξεκάθαρα ήσουν τον Golden Child, δηλαδή το χρυσό παιδί, στην άρρωστη αρχισιστική οικογένειά σου. Η μαμά σου μου είπες ότι σου έκανε άπειρη κριτική και προφανώς ποτέ δεν καλύφθηκαν οι συναισθηματικές σου ανάγκες. Τι έκανε αυτό στη ψυχή σου? Σίγουρα να μην μπορείς να δεχτείς καμιά δική μου κριτική. Που όταν σου έλεγα κόψε τον τζόγο να πάμε μπροστά, είχες τέτοια ντροπή μέσα σου που έπρεπε το φταίξιμο να το πάρω εγώ. Δεν έφταιγες που έπαιζε και έλεγε ψέματα. Έφταιγα εγώ που ήμουν αυταρχική. Η αρρώστια σου με αυτό ήταν βαριά και α μην το παραδέχτηκες ποτέ, Ήθελε και εμένα και τον τζόγο. Και όταν σε έβαλα να διαλέξει, αλλιώ τελειώσαμε. Η μόνη διέξοδο που είχε και για τα δυο ήταν το ψέμα. Καθαρό και παθολογικό, μέχρι και τον εαυτό σου είχε πείσει ότι δεν έπαιζε. Πώ να σε πάρω στα σοβαρά όταν βλέπω να πετά τα λεφτά σου και να σε κατέχει αυτή η χαμένη εξάρτηση. Πώ περίμενε να κρατούσε η τελευταία επανασύνδεση που ενώ μόλι τα βρήκαμε γυρνά και μου λε ότι όσο καιρό μαζί. Τα λεφτά που είχε χάσει σε αυτό δεν ήταν όσα έλεγε, αλλά πιο πολλά. Ψέμα στο ψέμα. Και όταν σου θύμιζα τι μου είχε πει, η απάντησή σου ήταν Δεν το είπα ποτέ αυτό. Δεν θυμάσαι καλά. Σίγουρα παίρνει τα χάπια σου. Άρα εδώ η φίλη περιγράφει το gaslighting, τη φρενοβλαβοποίηση. Όταν δηλαδή ο άλλο σε βγάζει τρελό. Σου λέει ψέματα και σε βγάζει τρελό ότι δεν θυμάσαι, ότι δεν τα είπα αυτά ή και σου λέει κιόλα. Τα πήρε τα χάπια σου. Άρα είσαι τρελό σου. Πώ να συνεχίσω να είμαι μαζί σου όταν εφόσον χωρίσαμε και μετά από τρεις μήνες μου έλειπες τόσο που σου στέλνω και γυρνά και μου λες ότι πιστεύεις ότι σου έστειλα για να έρθεις να πάρεις την τηλεόραση από το σπίτι. Κάπως έτσι δούλευε το μυαλό σου. Ο παρταγισμό σου πάλι πρωταγωνιστής, πάλι κάτι να πάρεις, πάλι κάτι να κερδίσεις. Η λέξη δίνω δεν ήταν στο λεξιλογιό σου. Που κάθε φορά που τα βρίσκαμε, το κύριο μέλημά σου ήταν αν θα μετακομίσεις ξανά στο σπίτι μου, ξεκάθαρα για να κερδίσεις και όλα όσα σου πρόσφερα εγώ μέσα σε αυτό. Πάλι καλά και με έκοβε όταν μου έλεγες να κάνουμε κοινό λογαριασμό και έλεγα άστο για τώρα και βλέπουμε. Ώρες, ώρες νιώθω ότι σε και άλλες ότι σε λυπάμαι. Φλόρος και δηλό, αυτό μου έχει μείνει. Μάγκα είσαι όταν δέχεσαι το λάθος σου και ζητάς συγγνώμη. Όταν το μόνο που ξέρεις είναι να κάνεις μαλαγανιές και προσπαθείς να βγεις και από πάνω, είσαι σάπιος και γελίος. Και ξεκινάει η καραντίνα και είμαι τόσο ευτυχισμένη που μέσα στις πιο άσχημες μέρες που ερχόντουσαν εγώ ταυτόχρονα ένιωθα και τυχερή που θα περάσω την καραντίνα μου μαζί σου μιας και θα ερχόσου σε μένα να μείνεις. Μόνο που δεν ήξερα ότι ο παράδεισος που με έταζες θα με πήγαινε στην κόλαση. Κάνουν αυτό το, το να ε, ε, υπόσχονται. Ε, future faking να λένε στο μέλλον όλα θα είναι πολύ καλά. Όταν θα έρθω να μείνω μαζί σου στην καραντίνα θα περάσουμε τέλεια. Είναι αρκισίστες. Το κάνουν το future faking. Όταν σου λέω μην καπνίζεις μέσα στον μπάνιο γιατί βρωμάει και κάνει τάχτες παντού γιατί δεν το σέβεσαι. Και με λες κακιά και αυταρχική. Και καθόμουν και εγώ είχα ζει και διαρωτόμουν μήπως είμαι κακιά μήπως είμαι αυταρχική. Και γιατί κάθε πρωί κλειδωνώσουν μέσα στο μπάνιο κυριολεκτικά μια ώρα. Τι έκανες. Έψαχνε το επόμενο σου θύμα, ή μήπω είχε κι άλλο εθισμό και έβλεπε τσόντε. Και κάπου εκεί είναι που άρχισε να παρακρατά και το σεξ. Κάναμε μόνο όποτε και αν ήθελε εσύ. Και γιατί πα και λε τη συνάδελφό μα ότι δεν έχει στήσει, Γιατί να ξέρει μια τέτοια λεπτομέρεια. Και φυσικά αυτή που σε γούσταρε κιόλα δεν έχασε ευκαιρία να μου το χτυπήσει. Και κάπου εκεί κατάλαβα ότι δεν έχουν όλοι αγνές προθέσεις και να σταματήσω να εμπιστεύομαι τυφλά. Το θέμα με τα 10 ευρώ που και καλά σου χρωστούσα από το σούπερ μάρκετ και μου ζήτησες να σου τα βάλω στην τράπεζα ενώ εγώ είχα πληρώσει όλους τους λογαριασμούς μας και δεν ζήτησα τίποτα ντροπή σου. Ή που κάθε φορά που χωρίζαμε όταν έφευγες έλεγες να ξεσυνδέσω το Netflix. 8 ευρώ η αξία σου. Ή να πω για τα λίγα ποτά που με κέρασε και μετά μου τα χτυπούσε. Που εγώ πήγαινα και ψώνιζα μόνιμο ότι χρειαζόμαστε για το σπίτι και φαγητό, και εσύ όταν πήγαινε έπαιρνε μπύρε, κρασί και πατατάκια, ψώνιζε δηλαδή μόνο για σένα. Όσο γράφω, καταλαβαίνω γιατί δεν μπόρεσα ποτέ να σε θαυμάσω και με τόσο ψέμα σίγουρα ούτε να σε εμπιστευτώ. Ήταν απίστευτο το πω έλεγε όλο ψέματα και μετά με αποκαλούσε ανασφαλή, τραγικέ. Όταν τα ξαναβρήκαμε την τελευταία φορά, μου φάνηκαν απίστευτα αυτά που έλεγε για τις σου. Ότι ο ένας τώρα που βρήκε δουλειά δεν σε κερνάει και ότι ο άλλος δεν σου μαγειρεύει. Ποιο είσαι τέλο πάντων αγόρι μου. Γελάω λίγο τώρα γιατί αν ήταν μπροστά τα παιδιά και τους το έλεγες, ξέρεις τι θα έλεγες. Δεν το είπα ποτέ εγώ αυτό. Συχαμένε, άρρωστε, γκασλάιτερ. Πόσες φορές το έκανες αυτό. Πόσε φορέ όταν το έκανε, έλεγα μέσα μου: Δεν γίνεται. Δεν θυμάμαι εγώ καλά, γιατί δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπο που λέει πω σε αγαπάει, αλλά να κάνει τόσο συχαμερή χειραγώγηση. Και όμω υπάρχει ο ναρκιστή. Και κάπω έτσι μου ρουφούσε την ενέργεια και το σώμα μου ξεσπούσε σε εντερικά και στομαχικά προβλήματα. Επισκέψει τον καρδιολόγο από τι ταχυκαρδίε και όταν μαλώναμε και μου έβγαινε σε μετό, Αντί να με βοηθήσεις, κορόιδευες μετά πως κάνω εμετό. Απέσυε. Ήταν τόσο σημαντικό για μένα να με αποδεχτείς, που από την πρώτη εβδομάδα σου τα έδωσα όλα. Κλειδιά από το σπίτι, το αμάξι, το βράδυ όταν γυρνούσες από τη δουλειά σου είχα έτοιμο το φαγητό σου και τα ρούχα σου πλημμένα, σου έκανα μασάζ γιατί πονούσες από τη δουλειά και μετά σεξ. Όλα του τα έκανες, δηλαδή, όλα στο πιάτο, η απόλυτη συνεξάρτηση. Ξέρεις τι, δεν θέλω να θυμάμαι τα καλά σου. Ξέρεις γιατί. Ήταν ψεύτικα. Το χαμόγελο σου στις χαρές μου ήταν ψεύτικο και προσποιητό. Στο πολύ πίσω μέρος του μυαλού μου καταλάβαινε ότι κάτι δεν πάει καλά με την πάρτη σου, αλλά έτσι είναι όταν δεν έχεις μάθει να εμπιστεύεσαι το ένστιχτό σου. Το αγνοείς. Το σ' αγαπώ, το πετούσες λες και μου πετάς καμιά τσίχλα, άψυχο και προσποιητό και αυτό. Δεν με κοιτούσες καν στα μάτια. Το σ' αγαπώ για εσένα ήταν αγαπώ αυτό που παίρνω και κερδίζω από εσένα, όχι αγαπώ εσένα. Τελικά καλά λένε, τσιγκούνε και στα λεφτά, τσιγκούνε και στα συναισθήματα. Προ το τέλο, δίπλα σου ένιωθα τρόμο. Φοβόμουν απίστευτα το πώ μπορούσε και χειριζόσουν το μυαλό μου. Δεν θα ξεχάσω τα δύο τελευταία βράδια μαζί σου. Ενώ δεν πιστεύω καν, έπαιρνα την εικόνα τη Παναγία για να κοιμηθώ. Τέτοια τρομοκρατία ένιωθα δίπλα σου. Και όταν επιτέλου πήγαινε να με πάρει ο ύπνο, μου κοβόταν η ανάσα και ξαναξυπνούσα. Και έτσι με πήγε μέχρι να αρχίσω πάλι τη ψυχοθεραπεία μου. Σου αξίζει να είσαι για πάντα μόνο σου. Εύχομαι αυτό που έτυχε σε μένα να μην το περάσει καμιά κοπέλα δίπλα σου. Είσαι για λύπηση και να μείνει μόνο σου σε κανένα ξερονήσει μακριά από την ανθρωπότητα και σίγουρα μακριά και από τα ζώα. Έλεγε ότι εγώ φταίω γιατί δεν έχω μάθει να με αγαπάνε. Στην πραγματικότητα είχα μάθει έτσι ακριβώ να με αγαπάνε, βάζοντα τι δικέ μου ανάγκε πάντα δεύτερε και παίρνοντα μόνο ψέμα, ψίχουλα, πίκρα και αδικία. Καθόλου τυχαίο που όταν ρώτησε το θείο σου το ψυχίατρο γιατί αντιδράω έτσι, γύρισε και σου είπε, μάλλον σε κάτι μου θυμίζει τον άνθρωπο που με μεγάλωσε. Μόνο που εσύ δεν ήσουν απλό σαν αυτό, αλλά τρισχυρότερος αυτό ο θείο σου, ο ψυχίατρο, σίγουρα έβλεπε και όλη τη δυσλειτουργία τη οικογένειά σα. Μια και έβλεπε τον αδερφό του να υποφέρει και να είναι φούλε εξαρτημένο από την αρχιστήστρια μάνα σου, που κάθε δίμηνο τον πετούσε έξω από το σπίτι, που όπω και σένα δεν έφταιγε ποτέ σε τίποτα η μάνα σου. Και έτρεχαν από ψυχίατρο σε ψυχίατρο και από πνευματικό σε πνευματικό και του έβγαζε όλου λάθου, μη ικανού και τρελού, ενώ τον πατέρα σου τον είχε κάνει τάρανδο. Τελικά δεν είναι τυχαίο που λένε ότι το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Δεν θα ξεχάσω τον αδερφό σου και το κορίτσι του, που σε διάστημα που ήμασταν χωρισμένοι, είπε: Συζητούσατε για σένα και σου είπαν τα παιδιά ότι έχεις την τάση να εκμεταλλεύεσαι ανθρώπου. Πόσο κρατήθηκα τότε όταν μου το είπε και δεν σου είπα ότι εφόσον είσαι τέτοιο, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να εκμεταλλευτεί αυτό το θείο σου το ψυχίατρο, μπα και σε κάνει άνθρωπο. Δυστυχώ όμω δεν ξέρω κατά πόσο ένα ψυχίατρο είναι κατάλληλο για την περίπτωσή σου, γιατί τόσο σκατόψυχο ή καλύτερα άψυχο που είσαι, πιο κατάλληλο θα ήταν κατευθείαν ένα εξουρκιστής. Θυμάμαι να σου λέω για το παρελθόν μου με την κατάθλιψη και ότι έπαιρνα παλιά ναρκωτικά για να αντέχω πολλέ καταστάσει και δεν έχανε ευκαιρία να μου το βαρά βγάζοντα με τρελή. Και είπε όλα και στου φίλου σου, αλλά και σε όλη σου την οικογένεια. Έτσι κάνουν οι Σε παίρνουν τι ευαίσθητε πληροφορίε σου και τι γυρίζουν εναντίον σου. Θυμάμαι να σου λέω για το παρελθόν μου με την κατάθλιψη και ότι έπαιρνα παλιά ναρκωτικά για να αντέχω πολλέ καταστάσει και δεν έχανε ευκαιρία να μου το βαρά, βγάζοντα με τρελή και ρωτώντα αν παίρνουν τα χάπια μου. Ή που σου είχα πει εμπιστευτικά όλα αυτά, αλλά εσύ πήγε και τα είπε όλα και στου φίλου σου, αλλά και σε όλη σου την οικογένεια. Και όταν στο έκανα θέμα και νευρίασα που πήγε και τα είπε σε όλου, η απάντηση σου ήταν ότι κάνω έτσι επειδή ζηλεύω που έχει οικογένεια και τα λε, ενώ εγώ δεν έχω γονεί από παιδί να τα λέω. Όχι ότι α πούμε σου τα έλεγα και ήθελα να μείνουν μεταξύ μα. Όλο αυτό για το παρελθόν μου σου έκατσε κουτί για να καλύπτει τα δικά σου και να φαίνομαι εγώ η τρελή και η ασταθή. μου με το πόσο ήρεμο ήσου στου καυγάδε. Πατούσε κάθε μου κουμπί και έκανε να φαίνομαι ότι εγώ είμαι η τρελή, ενώ ο μόνο ψυχοπαθή ήσουν εσύ έτσι ακριβώ όπω όταν γκλώτσισε το σκύλο μου από τον καναπέ, ο οποίο ήταν πλέον σκελετό και τιμοθάνατο, και προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν το έκανε εσύ και ότι είμαι ψυχοτική. Έτσι, ήρεμο και ανέκφραστο, όπω αυτού του βιαστέ που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε με μια απάθεια είμαι αθώο. Με τη μόνη διαφορά ότι εσύ δεν βίαζε το σώμα μου, αλλά τη ψυχή μου. Και την άλλη μέρα μου το έπαιζε καλό και ξεχώριζε τη χάπια έχει να πάρει ο σκύλο μου, γιατί εγώ δεν είμαι στα καλά μου ή να πω για το δικό σου σκύλο, που από τα νεύρα σου τον πέταξε πάνω στο αμάξι και το καπό σου πλέον είναι λακουβιασμένο. Ανατριχιάζω και με πιάνει αναγούλα μόνο που το σκέφτομαι. Αυτό είναι αλήθεια ότι οι ναρκιστέ κακοποιούν τα ζώα. Είναι αλήθεια αυτό. Θυμάσαι πω ψέκασε τον κόλο του σκύλου μου με αποσμητικό και γελούσε. Και όταν στο έκανα θέμα, αντί να πει μια συγγνώμη, έκανα μαλακία, πάλι έλεγε Είμαι τρελή και μονική με το σκύλο. Θυμάσαι μέσα στο μαγαζί όταν δουλεύαμε την πείραζε στην άλλη και χαζογελούσατε ενώ στο είχα πει ότι με ενοχλεί και έλεγε ότι είμαι ανασφαλή και ζηλιάρα και ότι φταίω εγώ που νιώθω έτσι. Και μετά γυρνούσε σπίτι και μου έλεγε ότι η μόνη σου έγινε να με προστατέψεις και έλεγα μέσα μου δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Και μετά με απειλούσε ότι αν γίνει η τοξική σχέση θα φύγει. Πόση ηρωνία! Ακριβώ πόση ηρωνία! Θυμάσαι που ρώτησε τον τάδε στο μαγαζί αν κάνουμε κάτι. Γιατί με περνούσε για πουτάνα, ή μήπω είχε λερωμένη τη φωλιά σου και αυτά που σκεφτόσουν εσύ να κάνει, πίστευε ότι τα κάνω κι εγώ. Mm. Θυμάσαι πω με αποκάλυσε κακομαθημένη, κρύα, ψυχρή, απόμακρη, ανασφαλή, χωρί ενδιαφέροντα. Έπρεπε να διαβάσω ψυχολογία για να καταλάβω ότι αν άκουγα λίγο καλύτερα όλα αυτά ήταν εξομολογήσει και προβολέ του δικού σου εαυτού και δεν είχαν καμία σχέση με μένα. Θυμάσαι στην αρχή πόσο με ανέβαζε, με τα λόγια σου και το ενδιαφέρον σου και τι υποσχέσει σου, ότι με τον τζόκερ σου έλεγε. Ε, τι θα σου έλεγε ο, ο τζογαδόρο, ότι είσαι το αστέρι του, τον τζόκερ του θα σου έλεγε. Ότι θε να με έχει πριγκίπισσα, πόσο όμορφη είμαι, ότι θε να κάνει οικογένεια, γάμο και παιδιά και να είσαι σωστό οικογενειάρχη. Με αυτέ τι μαλακίε με κλείδωσε. Και εφόσον είδε ότι έπιασαν όλα τόπο και εξαρτήθηκαν λίγο-λίγο, μετά άρχισε να με διαλύει. Τι ταλέντο είχε αντί να παραδέχεσαι τα λάθη σου, το θέμα του καυγά γινόταν πλέον οι αντιδράσει μου και όχι ο αρχικό λόγο που μαλώναμε. Πώ τα έκοβε και τα έραβε έτσι. Αυτή είναι η χειριστικότητα των αρκιστών και η παθητική του επιθετικότητα. Από πάνω μέχρι κάτω και από μέσα μέχρι έξω βρωμούσες ψέμα και τοξικότητα. Και μόνο που άνοιγες το στόμα σου ψέμα έλεγες. Ήταν απίστευτο το πόσο καλό φαινόσουν έξω μαζί μου και πώ είσου στο σπίτι. Τι διαφορά υπήρχε δηλαδή μεταξύ τη εξωτερική σου συμπεριφορά και τη συμπεριφορά σου στο σπίτι. Όλοι έλεγαν τι καλό παιδί και το τέρα το έβλεπα μόνο εγώ. Έμπαινα στι οικογενειακέ φωτό σα στο Facebook και από κάτω έβλεπα τα σχόλια πόσο σε πένευαν το καλό μα παιδί, ο πασά μα, ο κούκλο μα και το καμάρι μα και έλεγα δεν γίνεται. Εγώ έχω θέματα, κάτι δεν βλέπω καλά και σκέφτομαι λάθο. Μόνο που δεν ήξερα τότε δεν είχα τη γνώση να καταλάβω ότι αυτός ακριβώς μπορεί να ήταν και ο λόγος που είχες γίνει έτσι. Τρελή ηρωνία. Τρελή ηρωνία. Εγώ προσπαθούσα να χτίσω σχέση και αγάπη και εσύ διοκτησία και συμφέρον. Τι ωραίο αυτό. Εγώ προσπαθούσα να χτίσω σχέση και αγάπη και εσύ διοκτησία και συμφέρον. Θυμάσαι που έβαζα κιλά και έλεγε πόσο τέλεια ήμουν. Έτσι. Όσο πιο ανασφαλής εγώ, τόσο πιο ασφαλής εσύ. Όσο χειρότερα εγώ, τόσο καλύτερα εσύ. Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που έχασα το σκύλο μου την προσπιτή σου στενοχώρια. Πόσο σαδιστή μπορεί να ήσουν που την έβρισκε με τον πόνο μου. Ήταν για σένα ο μόνο τρόπο για να νιώσεις δυνατό. Ποτέ δεν κατάλαβες πω έχω συναισθήματα. Όλα είχαν να κάνουν με σένα. Εγώ ήμουν η θεραπεία σου, όσο δίπλα σου αρρώστενα. Θυμάσαι πω πένευε τον εαυτό σου για την ομορφιά σου. Πώ έλεγε ότι όλοι οι φίλοι σου σε βλέπουν ανταγωνιστικά και σε ζηλεύουν. Πώ όταν μπαίνει, έλεγε σε ένα χώρο η παρουσία σου γίνεται αισθητή. Για πε μου λίγο, τι γινόταν. Έμπαινε ο Θεό και ο κόσμο προσκυνούσε. Μόνο αυτό είχε στην εμφάνισή σου. Το μέσα σου ήταν τόσο άδειο που μόνο για το έξω είχε να λε. Τόσο μεγάλη σου η ανάγκη για προσοχή και θαυμασμό, πίστευε ότι είσαι πάνω από του άλλου, ενώ μέσα σου έτρωγε η μαύρη σου η τρύπα και όμως το καμουφλάριζες καλά με τη μεγαλοπρέπειά σου. Πουθενά η λέξη ταπεινότητα. Μιλούσες για τα επιτεύγματά σου λες και είσαι δεν ξέρω κι εγώ ποιο. Πίστευε ότι δικαιούσε τα πάντα και όλοι σου χρωστάνε. Δεν θα ξεχάσω που με έβαλε το τραγούδι από του πειρατέ τη Καρεβική να παίζει και έλεγε ότι φαντασιώνεσαι να έρχεσαι και να με σώζεις. Και όμω στην πραγματική ζωή μόνο με κατέστρεφε. Μονολόγια και φαντασιώσει έχουν. Ίσον. Είναι καταπληκτικό το γράμμα της κοπέλας γιατί σκιαγραφεί με φοβερή γλαφυρότητα το πώς λειτουργεί ένας ναρκισιστής μέσα σε μια κακοποιητική σχέση που κακοποιεί το θύμα του. Και ερχόσουν και μου έλεγες ότι ο αδερφός σου δεν έχει δίκιο που σου λέει ότι με θες μόνο για το σπίτι και πήγαινε στο δικό μου αδερφό και έλεγες ότι δεν με εκμεταλλεύεσαι χωρίς αυτός να έχει αναφέρει καν τη λέξη εκμετάλλευση, και ερχόσουν και έλεγε ότι αυτά που σου λένε οι φίλοι σου δεν είναι αλήθεια ότι με θες μόνο και σε μένα έλεγε ότι δεν αντέχει να βλέπει άνθρωπο να κλαίει και ότι σε κάνει χίλια κομμάτια ενώ όταν έκλεγα δεν σου και εγώ ήταν καρφή. Αλλά λίγο πιο προσεκτικά αν άκουγα θα καταλάβαινε ότι μόνο σου πρόδιδε τον εαυτό σου. Μόνο που εγώ τότε ήμουν και τυφλή αλλά και κουφή. Και όλε οι ιστορίε για τι πρώην, η μια σε χτύπησε. Η άλλη σου γρατζούν σε όλο το αμάξι και άλλοι σε κεράτωσε. Αν όντω έγινε έτσι και όχι το αντίθετο. Πώ γίνεται όλε σου οι πρώοι να ήταν πάντα τόσο τρελέ και εσύ το θύμα. Τώρα είμαι κι εγώ άλλη μια σε αυτή τη λίστα. Θυμάμαι στην αρχή που έλεγε ότι εσύ όταν χωρίζει από μια σχέση είσαι δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει. Και όμω το hoovering δεν το γλίτωσα. Τίποτε από τα λόγια σου δεν ήταν η πραγματική σου αξία. Hoovering είναι η επαναρρόφηση που κάνουν οι αρκισιστέ για να φέρουν κάποιον πίσω. Τόσα χρόνια όλα μου τα τεστ παπ έβγαιναν άριστα. Και όμω δεν πιστεύω πω ήταν τυχαίο που στο χρόνο που ήμουν μαζί σου έδειξε τον ιό του HPV. Σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Και που λε, χωρίζουμε και περνάνε οι μήνε και κατάλαβα εν τέλει τι ήταν όλο αυτό που πέρασα. Είχε όνομα και είναι το μόνο αληθινό που έχει πάνω σου και αυτό είναι η διαταραχή σου. Και δεν ήσουν απλώ ένα μαλάκα. Ναι, οκ, okay, το τραύμα σου σε έκανε να την έχει. Αλλά το ότι κακοποιήθηκε δεν σου δίνει κανένα δικαίωμα να κακοποιεί. Λυπάμαι πολύ που η ενσυνειδητότητα σου είναι τόσο χαμηλή, αν όχι ανύπαρκτη, που το πιο πιθανό να μην έχει κάνει τίποτα για την κατάστασή σου. Ελπίζω μόνο πω όση ενσυνειδητότητα λείπει από εσένα, άλλη τόση έχει ο κόσμο που είναι γύρω σου και να τρέχει. Και όσο διάβαζα και διάβαζα και μάθαινα τι σκατά μπορεί να έχει γίνει μέσα σου, το puzzle άρχισε να ενώνει. Εννοείς άρχισε να συμπληρώνεται το παζλ. Δίπλα από τα διαγνωστικά σημάδια άρχισα στο μυαλό μου μέσα να ανάβουν λαμπάκια και στην οθόνη να μπαίνουν τσεκ. 99 στα 9 το σκόρ σου. Τέτοια επικύρωση δεν έχω ξανανιώσει ποτέ. Η τρελή τόσο καιρό ήμουν εγώ που από μικρή πάω σε ψυχολόγο και παίρνω αγωγή. Γι' αυτό μετά έφαγα σκάλωμα και έμπαινα και διάβαζα και διάβαζα και έψαχνα. Γιατί για μένα αυτό ήταν η μόνη δικαίωση που θα έπαιρνα, μια και η λέξη συγγνώμη δεν ήταν στο λεξιλογιό σου. Όλο αυτό για μένα ήταν μια απάντηση στο γιατί όλο αυτό. Αλλά κατάλαβα πολλά. Ό,τι έκανε η μαμά σου σε σένα, που σε πένευε έξω για τα μάτια του κόσμου, για να φαίνεται αυτή καλή και άξια, που σε έχει σαν προέκτασή τη και στο σπίτι σε κακοποιούσε, σε μείωνε, σε πίεζε και σε χλέβαζε, αυτό έκανε κι εσύ σε μένα μόνο που εγώ σε αντίθεση με σένα επέλεξα με κεφαλαία ότι το τραύμα μου δεν θα το βγάλω σε άλλους, ότι όσο άσχημα μου φέρθηκαν, αλλά τόσα καλά είχα να δώσω. Πόσο διαφορετικούς δρόμους διάλεξαν τα παιδάκια μέσα μας να πάρουν. Πόσο μπορεί να μισήσεις τον εαυτό σου. Ποιος ξέρει μέσα σου πόσο σκατά μπορεί να ένιωθες για να τα έκανες όλα αυτά. Ποιο ξέρει πόσο μπορεί να σε πονούσε που σε μένα έβλεπε ότι ακριβώ δεν ήσουν, ότι ακριβώ δεν μπορούσε να δώσει και ότι ακριβώ δεν θα γινώσουν ποτέ. Φροντίδα, συμπόνια, ειλικρίνεια, αγάπη, στοργή, μα πάνω απ' όλα την ικανότητα του να νιώθει. Βλέπει εσύ, πολύ μικρό, αποφάσισε πω το διακόπτητο συναισθημάτο σου θα τον έχει κλειστό. Πόσο μπορεί να σε πονούσε που σε μένα έβλεπες να μπορώ να δίνω και όχι απλά να νιώθω, αλλά να τα νιώθω όλα στο φουλ, που η μόνη σου λύση σε αυτή την τροπή ήταν να με καταστρέψεις και να μου την άξεις τη ψυχή στον αέρα. Φίλοι, γράφεις πολύ ωραία. Ήθελες να με μεταμορφώσει στο τέρας που ήσουν εσύ και για λίγο όντω το κατάφερες. Φώναζα, έσπαγα, έβριζα, μέχρι και το χέρι μου σήκωσα πάνω σου. Μπορεί τότε η όραση μου να ήταν θολωμένη, αλλά τώρα βλέπω πιο καλά από ποτέ. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν είσαι σε μια σχέση κακοποίηση, πολλέ φορέ μπορεί και το θύμα τη κακοποίηση να λειτουργεί με τοξικού τρόπου μέσα σε όλη εκείνη την παραζάλη. Χωρί να σημαίνει ότι δικαιολογείται φυσικά. Έχω πάρει τη ζωή μου πίσω και τη ψυχή μου, και ξέρω πω για σένα αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί ξέρει, αν είχε ψυχή, θα σου, τα έδι, θα σου το έδινε αυτό το γράμμα για να καταλάβει. Αλλά δεν θα το πάρει ποτέ, γιατί ξέρω ότι είσαι τόσο άρρωστο που αν το διάβαζε, θα χαιρόσουν που θα μπορούσε να δει πόση δύναμη έχει το να προκαλέσει κακό. Καλά κάνει και δεν το δίνει. Κάποτε μου είχε πει να δω λίγο μέσα σου για να καταλάβω. Πίστεψε με. Βλέπω και καταλαβαίνω. Ήμασταν τόσο ίδιοι αλλά και τόσο διαφορετικοί. Μόνο κάποιο που έχει μάθει μόνο να δίνει θα μπορούσε να είναι με κάποιον που ξέρει μόνο να παίρνει. Ο τέλειο συνδυασμό για την απόλυτη καταστροφή. Μόνο που εσύ ποτέ σου δεν πώνεσαι, γιατί ποτέ σου δεν ένιωσε. Είναι καταπληκτικό ο τρόπο που τα γράφει, φίλοι. Δυσκολεύομαι λίγο να τα διαβάσω, γιατί ε, τα ελληνικά δεν είναι η μητρική τη γλώσσα, άρα δεν τα γράφει με τον ίδιο τρόπο που θα τα γράφει... αν ήταν η μητρική. Όμω είναι εξαιρετικό αυτό που γράφει. Ήμασταν τόσο ίδιοι, αλλά και τόσο διαφορετικοί. Μόνο κάποιο που έχει μάθει μόνο να δίνει, δηλαδή είναι συνεξαρτώμενο, θα μπορούσε να είμαι κάποιον που ξέρει μόνο να παίρνει, τον άρχισο. Ο τέλειο συνδυασμό για την απόλυτη καταστροφή. Ήταν μόνο ένα χρόνο, δεν έχω αναφέρει ούτε τα μισά. Μετά από δυο χρόνια από no contact, σε είδα τυχαία πριν λίγε μέρε στο δρόμο και εκεί μου ξύπνησαν πάλι όλα. Αναγούλιασα, δεν μου έφτανε ο αέρα. Τα πόδια και τα χέρια μου είχα ρίγο και τα δευτερόλεπτα περνούσαν σαν σε αργή κίνηση. Τόσο γκασλάιτινγκ που είχα φάει από σένα, πήγα να αρνηθώ στον εαυτό μου ότι αυτό που είδα ήσουν εσύ. Σε αντίθεση με τα δικά σου λόγια, τα λόγια μου εδώ ήταν όσο πιο αληθινά και ειλικρινή θα μπορούσαν να είναι. Προσπαθούσα να σε συγχωρέσω και ήθελα να σε συγχωρέσω, μέχρι που κατάλαβα ότι το μόνο άτομο που πρέπει να συγχωρέσω είναι ο εαυτός μου για την απάτη που έχαψα. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα όσα μου έμαθες. Όπως όταν κάποιος μου δείχνει ποιος είναι να τον πιστεύω από την αρχή. Ευχαριστώ πως μου έδειξες ακριβώς πως δεν πρέπει να είναι ένας άντρα και πως δεν πρέπει να είναι μια σχέση. Ευχαριστώ που μου έμαθες ότι πρέπει να ακούω το ένστικτό μου και πόσο μάλλον το σώμα μου. Ευχαριστώ που μου έδειξες ότι δεν πρέπει να αντιδράω σε κάτι τι, αλλά να απαντάω. Ευχαριστώ που με έκανες να χάσω την αθότητα μου και να οριμάσω. Που μου άνοιξε τα μάτια να μην αφήνω να με πατάνε. Να βάζω όρια. Μου έμαθες πω ό,τι κακό λένε και κάνουν οι άλλοι σε εμά δεν έχει να κάνει με εμά, αλλά με αυτού που τα κάνουν. Ευχαριστώ που με έμαθες να με αγαπάω επιτέλους πω αν δεν το κάνω εγώ, δεν πρόκειται να το κάνει κανεί άλλο πριν από εμένα. Ευχαριστώ που έφερε στην επιφάνεια όλα όσα έπρεπε να δουλέψω στον εαυτό μου. Τα έντονα μου συναισθήματα. Το πώ να επικυρώνω τον εαυτό μου μόνη μου. Την συνειδητοποίηση πω τελικά στη ζωή μου είχα και άλλα τέτοια άτομα σαν εσένα, κυρίω στην οικογένειά μου. Με ανάγκε για να μπορώ να ηρεμώ, να στρέφομαι στο διαλογισμό που είναι ό,τι πιο γαλήνιο έχω κάνει. Ασκήσεις διαλογισμού δηλαδή, ασκήσει χαλάρωση. Μου έμαθε να πατάω στα πόδια μου και να μην εξαρτούμε από άλλου. Μου έμαθε να σταματήσω να προσπαθώ να του σώσω όλου και ότι το μόνο πρόσωπο που μου μπορούσα να σώσω είναι εμένα. Μου έδειξε πόσο δυνατή είμαι, που μετά από όλα αυτά που έχω περάσει τόσο στη ζωή μου, αλλά, και τόσο, μεσέ, αλλά τόσο και με σένα, παρέμεινα αυτή που είμαι και δεν έγινα και εγώ το τέρας που είσαι εσύ ότι ίσα ίσα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να με βελτιώνω όλο και πιο πολύ. Με έκανε να καταλάβω ότι δεν έχουν να κάνουν όλα με μένα και να σταματήσω για ό,τι γίνεται να παίρνω την ευθύνη και ότι τα συναισθήματα του άλλου δεν είναι δικά μου και να μην τα απορροφάω όλα τόσο μέσα μου. Μου έμαθες να καλλιεργώ πιο πολύ την συνέστησή μου και πριν κρίνω και θυμώνω, να καταλαβαίνω. Μου έμαθε να καλλιεργώ πιο πολύ την ασυναισθησή μου και πριν κρίνω και θυμώνω να καταλαβαίνω. Ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δεν χαρίζεται. Ότι μπορώ να μένω μόνη μου και ότι ίσα ίσα τα καταφέρνω ακόμα καλύτερα. Μου έμαθε τι πάει να πει παρορμητικότητα. Όσο την έβλεπα σε σένα, κατάλαβα και τα δικά μου. Μου έδειξε πώ να με συγχωρώ για όσα μου έκανα. Πώ δεν πρέπει να δίνω έτσι τυφλά και απλόχερα και μετά να περιμένω ανταλλαγή. Μα πάνω απ' όλα μου έδειξες και μου έμαθες τι πρέπει να κάνω για να μην προδώσω ξανά τον εαυτό μου. Λένε πως οι άνθρωποι δεν έρχονται τυχαία στις ζωές μας και στην περίπτωσή σου δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω πιο πολύ. Για μένα ήσουν το πάθημα με το πιο μεγάλο μάθημα. Είσαι ό,τι χειρότερο αλλά και ό,τι καλύτερο μου έχει τύχει στη ζωή μου όλη. Και εφόσον λοιπόν έχω μάθει επίσης το ότι μπορώ να νιώθω και δυο διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα, θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο αντετράβα και γαμίσου. Και με αυτό θα κλείσω. Συγχαρητήρια στη φίλη. Standing ovation λένε όταν σε ένα θέατρο που γίνεται μια παράσταση, σηκώνονται όλοι όρθιοι και χειροκροτάνε. Συγχαρητήρια στη φίλη από όλους εμάς εδώ στο κανάλι. Σε ευχαριστούμε για αυτό το υπέροχο γράμμα. Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο παρά μόνο να ξαναδιαβάσω την τελευταία φράση. Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο άντε και γαμίσου. <Στυξ>